Καλησπέρα κύριε Χασεκίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Άντε να πατώ, πιο πολλούς έχει σηκώσει. Ναι, αλλά λόγω του Ιβάν Σαββίδη σηκώσαμε και εμείς αυτούς τους τίτλους. Α, ωραία, ωραία τρίπλα, ωραία τρίπλα στον αέρα. Σωστός, σωστός. Ωραία. Εσύ πόσους τίτλους σήκωσες τώρα, κυρία Φορά? Οι τίτλοι ανήκουν στο σύλλογο. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Έχουμε σηκώσει 5 τίτλοι. 5, α, μπράβο. 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Και αύριο είναι ο έκτος πρωταθλητής. Άρα ο Σαββίδης έχει σηκώσει 4, γι' αυτό υπάρχει 25. Ο Σαββίδης θα μας σηκώσει και 2 φέτος, πάει στα 6. Άρα εσύ αν σηκώσει. Αυτά είναι του Σαββίδη. Σαββίδη, σωστά, σωστά. Έτσι. Και αυτά. Του Κατσαρή φυσικά, έτσι, για να μην τι γίνεται τώρα, αύριο έχουμε το τελικό του κυπέλου. ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία. Βασικά ήταν. Εντάξει, ξέραμε ότι αυτό θα είναι το ζευγάρι φυσιολογικά. Ένα ζευγάρι το οποίο ο ΠΑΟΚ το έχει το μάτς, νομίζω, δεν ξέρω. Κατά την εκτίμησή μας. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα τελικό. Σίγουρα η ομάδα μας θεωρώ ότι και σε άμυνα και σε επίθεση μπορώ να πω ότι υπερτερεί. Αλλά συνήθως οι τελικοί κρίνονται σε λεπτομέρειες. Σωστά. Οπότε θέλει καθαρό μυαλό και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν χαθεί από καλύτερες ομάδες. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να εστερνιζόμαστε δηλαδή ότι φαβορεί. Πρέπει να τα αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και χωρίς πολλά λόγια, να το πω έτσι. Έτσι είναι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στη Βέρεια, αλλά διάβασα και είπαμε και χτες το ρεπορτάζ δίνει ότι όλες και όλες θα πάρετε 140 προσκλήσεις, 140 εισιτήρια τέλος πάντων. Αυτό είναι τέλος. Είναι 170 εισιτήρια και 20 προσκλήσεις. Πού να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί που θέλουν να πάνε στο γήπεδο? Δεν, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν, αλλά δυστυχώς η χωρητικότητα είναι. Αυτή... Οπότε θα πρέπει για ναι. Να κάνουμε το δυνατό να συμβαδίσουμε αυτή την πρακτική την ναι, αριθμή. Τα ίδια εισιτήρια 170 και 20 θα πάρει και η Νέα Ιωνία? Όχι, όχι. Θα πάρει 50 εισιτήρια ο αντίπαλος. 50 εισιτήρια. Πόσα παίρνει, πόσα άτομα παίρνει το γήπεδο? Με την, αυτή τη στιγμή γύρω στα 470. Αλλά για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η μοίρα τάξης να μην υπερβαίνει τους 365. Τώρα να σου ρωτήσω κάτι. Τελικό κυπέλλο Ελλάδα στο handball με 365 άτομα. Δηλαδή δεν έπρεπε να βρούμε ένα άλλο γήπεδο? Γιατί εσείς είχατε πει ότι μπορεί να κάνει τη διοργάνωση ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να γίνει η διοργάνωση κάπου αλλού. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε να επιλέξουμε, να το πω έτσι, μεταξύ Ομοσπονδίας και Συλλόγων ή ένα καλύτερο γήπεδο σε χωρητικότητα ή το καλύτερο γήπεδο, ας πούμε, χαντμπολικά, ώστε οι τηλεθεατές που εκεί στοχεύουμε κυρίως, να σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, να δουν το συγκεκριμένο τελικό και να τον απολαύσουν. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι υπερτερεί ξεκάθαρα το Φιλίππιο, γι' αυτό και συνενέσαμε κι εμείς παρά το ότι είναι δύσκολο να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του φιλάθλου. Δηλαδή τηλεοπτικά, ας πούμε, το Φιλίππιο βοηθάει. Ναι, ναι, είναι πολύ καλό γήπεδο. Πολύ καλό γήπεδο. Τώρα θα έχετε από την περιοχή φιλάθλους, γιατί εμείς έχουμε και κάποιες πληροφορίες. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Ναι, αυτό έχουμε εκχωρήσει. Κατάλαβα. Πάρτε 170 και κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το έτσι ακριβώς. Με την καλή έννοια του όρου πάντα. Ναι, καλά, εντάξει, αλλά απλώς επειδή θέλει πολλοί κόσμος, είναι τελικός, είναι κούπα, είναι τίτλος. Όλος ο κόσμος θέλει να έρθει. Πειράζει. Μετά με το κύπελο θα βγούμε στην πόλη της Βέρειας, οπότε θα μας δουν και όλοι οι υπόλοιποι. Α, θα βγείτε βόλτα στη Βέρεια. Ναι. Κάπως έτσι. Όσον καταλήξουμε, ναι. Έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να είστε συνικητές. Σωστό και αυτό. Πάντως να ρωτήσω κάτι, κύριε Χασεκίδη, όσον αφορά την ομάδα, έχει προβλήματα? Βέβαια, θα μας πείτε εσείς, αν ας πούμε θα λείπει κάποια παίχτρια, οποία λόγω τραυματισμού ή οτιδήποτε άλλο. Πέρα της μιας αθλήτριας που έχει πάθει ρήξη προς του χειραστού της φωτεινής νούσια αρχές της αθλητικής σεζόν, δεν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Μπορώ να πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό είναι θετικό. Το γεγονός ότι έχει όλες τις παίκτριες στη διάθεσή της η τεχνική ηγεσία, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εμείς να ευχηθούμε αύριο να σηκώσετε την κούπα, το βράδυ να είστε κυπελούχοι. Μετά ακολουθεί και το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, φυσιολογικά. Άλλωστε ο στόχος νομίζω ότι είναι και φέτος το double, αν δεν απατώμε. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, είναι το double. Ακριβώς. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη και σε εσάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε εδώ στον Focus. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.